Σε εγρήγορση παραμένουν τα μέλη της Επιτροπής Πολιτών για τη διάσωση του πάρκου του Ανάβρου, ώστε να αποτρέψουν τα σχέδια του εκμισθωτή του ξενοδοχείου Ξενία να επεκτείνει την επιχειρηματική του δράση στους χώρους του πάρκου. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί ξέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο όπου να είναι αυτές τις μέρες θα συζητήσει αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να πάρει απόφαση για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου. Παρόλο που θα έλεγα ότι θα ήταν λογικό αυτό να συζητηθεί μετά με την καινούργια Δημοτική Αρχή, δεν πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό αυτό το αίτημα, παρόλο που το έχω μεθέσει, και ότι θα συζητηθεί τώρα πριν από την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, επειδή ακριβώς πιέζονται για να κάνουν να περάσουν στη δεύτερη φάση με τον επιχειρηματία, όπως την έχουν συμφωνήσει για την ανάπτυξη περαιτέρω του ξενοδοχείου του Ξενία. Οι κάτοικοι που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του Πάρκου Ανάβρου ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ενδεχόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου να επεκταθεί το σχέδιο πόλης και να επιτραπεί στον ιδιώτη να αξιοποιήσει την έκταση στα δυτικά του Ξενία για την ανάπτυξη ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων. Πιθανόν να υπάρξει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσουν στον Άναυρο συντελεστή δόμησης. Να τον βάλουν μέσα να τον εντάξουν στο σχέδιο πόλης και να τον δώσουν συντελεστή δόμησης. Εμείς, σαν πολίτες του Βόλου, δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί ένας κοινόχρηστος χώρος να καταργείται με τέτοια μέσα. Επιπλέον θέλω να πω σε όλους τους πολίτες του Βόλου ότι με την ενασχόλησή μου τόσα χρόνια με αυτό το θέμα, όχι μόνο τη δική μου αλλά και άλλων ατόμων που έχουμε ασχοληθεί, έχουμε διαπιστώσει ότι η κοινή γνώμη του Βόλου είναι αντίθετη στο να καταργηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του πάρκου του Ανάβρου. Αυτό θα έπρεπε να το λάβει υπόψη της οπωσδήποτε η Δημοτική Αρχή πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση. Το πάρκο στον Άναυρο καλύπτει έκταση 38 στρεμάτων και αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και περιπάτου στον κεντρικό ιστό του Βόλου. Η Επιτροπή Πολιτών δίνει τα τελευταία χρόνια έναν σκληρό αγώνα ώστε να προστατέψει το πάρκο και να αποτρέψει την τσιμεντοποίησή του. Το θεωρούμε παντελώς άδικο. Ένας κοινόχρηστος χώρος που τόσα χρόνια τον χρησιμοποιούν οι βολιώτες και έχει καθιερωθεί σαν κοινόχρηστος χώρος και ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τα μπάζα των σπιτιών του, από τους σεισμούς των κατοίκων του Βόλου, να κινδυνεύει να χαθεί.